Καλησπέρα κύριε Σπουρλάκη. Καλησπέρα σας κύριε Στεριόπλου, κύριε Βούσινε. Καλησπέρα πρόεδρε. Καλησπέρα. Μείνατε ικανοποιημένοι έστω τουλάχιστον εν μέρει αυτά που ακούσατε από τον κύριο Τσιρόνη ή μη από τα ίδια? Κύριε Βούσινε και κύριε Στεριόπλου, εγώ έχω από το 1996 συνδικαλιστής και έχω γυρίσει όλους τα γραφεία τους, τα υπουργεία τους, παντού. Δεν έχω μάθει τίποτα άλλο παρά να μας γεμίζουν υποσχέσεις και τίποτα άλλο. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος στο τίποτα, διότι ήταν η παγωνιά αυτές τις ημέρες. Έχουμε εδώ και ένα μήνα παγωνιές. Πάθαμε με ζημιές από στην παραγωγή στο γάλα πάρα πολύ, μέχρι 60 και 70%. Σε νεογέννητα έχουμε, σε παντού. Τι είπε ο Υπουργός, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι που είναι και πιο πρόσφατο, δεσμεύτηκε για κάποιες σύντομες αποζημιώσεις? Δεν δεσμεύτηκε καθόλου. Εμείς το είπαμε να ενεργοποιήσει το, ένα, τον Ντεμίνιτς, που είναι ένα μικρό βοήθημα για τους φτηνοτρόφους. Η απάντηση που πήραμε μας είπε, έλα μια μικρό χειμώνα, τρεις-τέσσερις ημέρες. Δεν ήταν τρεις-τέσσερις ημέρες ο χειμώνας. Ο χειμώνας είχε τουλάχιστον ένα μήνα τώρα παγωνιές που μας τσάκησαν κυριολεκτικά. Στις ζωοτροφές δώσαν περισσότερες από ό,τι να δώσουμε. Η παραγωγή πήγε στο κάτω, πολύ κάτω, στο 60% και 70%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι μετά από, και να θυλίσουν μετά από ένα μήνα, τα ζώα θα είναι στέρφα. Yes. Συνολικότερα κάτι για την κτηνοτροφία να είστε ανταγωνιστικοί υπόθηκε, κυρία Σπουρλάκη? Υπόθηκε, αλλά αυτά να γίνουμε ανταγωνιστικοί, υπάρχει πολύ μακρύς δρόμος, κύριε Βούσινε. Γιατί? Τι σας λείπετε? Λοιπόν, εδώ έχουμε προβλήματα κύρια σήμερα που οι κτηνοτρόφοι αργοπεθαίνουν σήμερα. Να μην πάμε εκεί. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει να πάρουν το απάρατο οι κτηνοτρόφοι και μετά να φτάσουν εκεί. Ναι, υπάρχει, υποτίθεται, είπε ο κύριος Τσιρόνης, ένα πλάνο για την αγροκτηνοτροφία. Συνολικότερα. Αυτό το ακούμε από όλους τους πολιτικούς χρόνια και χρόνια. Χρόνια και χρόνια. Σου λέω, έχω 20 χρόνια συνδικαλιστής. Δεν άκουσα κανέναν υπουργό που του συναντήσαμε, κανέναν υφυπουργό να μας πει ότι η κτηνοτροφία τη βοηθήσουμε. Δυστυχώς όμως έχουν γυρίσει την πλάτη όλοι τους στην κτηνοτροφία και προτιμούν να πάρουν τα αρνιά και τα κατσίκια, τα κρέατα γενικά, τα βοδινά όλα απ' έξω και παρά εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Για το πλάνο των κινητοποιήσεων, για να κλείσουμε με αυτό, με τους αγρότες που ετοιμάζονται να βγουν, είστε σύμφωνος, κυρία Σπουρλάκη, για άλλη μια χρονιά? Σύμφωνος είμαι. Κοίταξε, είμαστε σύμφωνοι όλοι. Δεν υπάρχει αγρότες ή κτηνοτρόφος. Είπαμε, είναι μια αλυσίδα. Δεν υπάρχει θέμα κτηνοτρόφος ή αγρότης. Όλοι είμαστε αγρότες. Όλοι ζούμε στην Ήπειρο. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτημα. Όχι, απλά ο πρόεδρος με αυτό που είπε στην αρχή ουσιαστικά έχει μπλοκάρει τα πάντα. Τι να τον ρωτήσει τώρα. Τους ζει στο πετσί του τόσα χρόνια και κάθε φορά που τους βλέπει μπροστά του, τους θέτει τα πραγματικά προβλήματα και αυτοί του απαντούν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολιτικοί σε αυτόν τον τόπο ότι απέναντί τους έχουν επαγγελματίες του είδους. Δηλαδή ο κύριος Ασπουρλάκης τώρα, ο κύριος Γκρίνιας, είναι εμπειρότατοι άνθρωποι στον χώρο της κτηνοτροφίας και έρχονται κάποιοι, όπως ο κύριος Τσιρόνης, ο οποίος μπορεί να έχει τις καλύτερες διαθέσεις, έτσι. Τις καλύτερες διαθέσεις. Αλλά δεν το ξέρει το αντικείμενο. Και ακούει και του μιλάνε δύο άνθρωποι, τρεις, πέντε, δέκα, που το γνωρίζουν στο πετσί τους από την αρχή μέχρι το τέλος και έχουν μιλήσει με 30 υπουργούς κατά τη διάρκεια της ζωής τους και του έχουν μεταφέρει πολλά πραγματικά γεγονότα και αυτός τους απαντάει με υποθετικά σενάρια. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, πραγματικά είστε όλοι άξιοι συγχαρητηρίων για την υπομονή σας κυρίως, ειδικά όταν πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, υφυπουργοί, έρχονται και αντί να λύσουν το πρόβλημα, σας κάνουν υποδείξεις πόσο μεγάλο είναι ο χειμώνας. Ναι, κύριε Σπουρλάκη, ολοκληρώστε. Ναι. Είπε για τις σταυλικές εγκαταστάσεις. Σταυλικές εγκαταστάσεις έχουν, ο κύριος Σιρώνης χθες μας είπε για τις σταυλικές εγκαταστάσεις. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις έχουν ξεκινήσει από το 1996 και ακόμα δεν πήρανε τέλος. Μάλιστα. Κατήδησε το, οι σταυλικές εγκαταστάσεις κατατίθεσαν Κυπριακό. Έχετε δίκιο, πρόεδρε, έχετε δίκιο. Ό,τι και να πούμε τώρα. Έχετε δει, έχετε αλλάξει πολλούς υπουργούς τα ίδια, κύριε Σπουρλάκη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Βούτση και κύριε Στριόπουλε. Να είστε καλά, πρόεδρε, να είστε καλά.